Πάμε σε μια επόμενη κουβέντα για πολιτική να μιλήσουμε. Είναι εδώ ο Ρήγας Τσιακίρης, μέλος του Πανελλαδικού Συμβουλίου των Πράσινων Παύλα Οικολογίας. Πράσινη οικολογία, πράσινη με όμικρον γιώτα, έτσι και οικολογία. Καλησπέρα κύριε Τσιακίρη, σας ευχαριστώ που είστε εδώ. Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Έχει αλλάξει το συγκεκριμένο κομματικό σχηματισμό. Η πράσινη ήταν τελευταία φορά στις εθνικές εκλογές. Μετά από μια διαδικασία συμμαχίας, συνένωσης, προσθέθηκε και το οικολογία. Ναι, η οικολογία είναι ένα νέο κόμμα που δημιουργήθηκε λίγο καιρό. Είναι μια διαδικασία 2 χρόνων περίπου, όπου γίνονται διαπραγματεύσεις και πολλές συζητήσεις σε προγραμματικό κυρίως επίπεδο, αλλά και σε επίπεδο ανθρώπων και δυνάμεων των κινημάτων και των ανθρώπων της πράξης και της δράσης, οι οποίοι όλοι μαζί αυτοί οι άνθρωποι τέλος πάντων συμφωνήσαμε να δημιουργήσουμε ένα καινούριο πολιτικό πόλο, ο οποίος να λέγεται Πράσινη Οικολογία, δεδομένου ότι χρειάζεται αυτή τη στιγμή να έχουμε μια ενοποιημένη, να έχουμε μια ενότητα, ας πούμε, όλου του χώρου. Είμαστε πάρα πολλοί, αλλά είμαστε, ας πούμε, σκορπισμένοι και έχουμε περάσει 1000 μύρια κύματα, που λένε, οπότε πάρα πολλά χρόνια δράσης, όλα αυτά τα ιστορικά στελέχη, όπως ο παλιότερα ευρωβουλευτής μας, ο Νίκος ο Χρυσόγελος, ο Μιχάλης ο Τρεμόπουλος, ο υπουργός ο Δημαράς κτλ. Έχουν μαζευτεί σε αυτό το σχήμα, το οποίο έχει ανοίξει για πρώτη φορά τον διάλογο για την ενότητα όλου του προοδευτικού χώρου, δεδομένου ότι είναι και οι ευρωεκλογές και το διακύβευμα εκεί είναι εάν θα υποστηρίξουμε την Πράσινη Συμφωνία, αν θα την πάμε ένα βήμα παραπέρα ή θα έχουμε την ακροδεξιά. Όπως ξέρετε, και στην Ευρώπη, πάνω από 300 αυτοδιοικητικούς, πάνω από 10 κυβερνήσεις που συμμετέχουν οι Πράσινοι, είναι το βασικό ανάγχωμα στην ακροδεξιά, η οποία βέβαια με τον πόλεμο και με το φόβο και με όλη αυτή την οικονομική κρίση και την περιβαλλοντική κρίση ανεβαίνει, και αυτό το έχουμε ξαναδεί ιστορικά και είναι κάτι πάρα πολύ επικίνδυνο. Χρειάζεται λοιπόν ενότητα και δεν υπάρχει αυτή η ενότητα. Η Πράσινη Οικολογία είναι μια τάση πολιτική στο εξωτερικό που έχει στιβαρές βάσεις και συμμετέχει ακόμα και σε κυβέρνηση στην Ελλάδα. Αντίθετα, δεν ξέρω γιατί δεν έχει απήχηση. Στις τελευταίες εθνικές εκλογές συμμετείχε ο σχηματισμός, δεν πήγε προφανώς όσο περιμένατε καλά. Μπορεί να το αιτιολογήσετε με έναν τρόπο. Στη φάση που μιλάμε, όπως είπατε και εσείς πριν, υπάρχουν ελλείμματα πια στο πολιτικό σκηνικό, σοβαρά κενά αντιπροσώπευσης. Έχουμε μια πανίσχυρη κυβέρνηση κεντροδεξιά και από εκεί πέρα το χάος. Με κίνδυνο όμως ανόδου της ακροδεξιάς ή των ευρωσκεπτικιστικών ακόμα σχηματισμών ή των υπερσυντηρητικών σχηματισμών, γιατί δεν είναι όλοι ακροδεξιοί έτσι εκεί στα δεξιά σήμερα. Με μια τάση και μια προοπτική ακόμα και ανόδους στις επερχόμενες εκλογές. Ακριβώς, αυτό το φοβόμαστε και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Εμείς είμαστε μέσα στη συμμαχία και του Ευρωπαϊκού Πράσινου Κόμματος. Αυτό που συμβαίνει στην Ελλάδα είναι ότι υπάρχουν σοβαρά και πολλά κινήματα περιβαλλοντικά, τα οποία όμως είναι πολύ διασπασμένα και χωρικά είναι στην περιφέρεια. Έτσι λοιπόν, τα μεγάλα αστικά κέντρα δεν έχουν και ιστορικά αναπτύξει μεγάλες δράσεις περιβαλλοντικές. Και αυτή η πολυδιάσπαση δεν δίνει δυνατότητα εύκολης συνεννόησης. Και ιστορικά όμως η οικολόγια εναλλακτική ήταν μια συμμαχία 150 τέτοιων δυνάμεων και βγάλαμε τότε και την πρώτη βουλευτίνα. Θέλω να πω λοιπόν ότι αυτή η σύνδεση με τα κινήματα, που είναι ας πούμε η ζωοποιός δύναμη αυτού του χώρου, έχει και αυτό το μέσα της αυτή την διάσταση, δηλαδή της τοπικής δράσης. Και έτσι είναι τα κινήματα, βέβαια θέλουν να διατηρήσουν, να σώσουν το σπίτι τους, το χωριό τους, την περιοχή που ζουν, την πόλη τους κτλ. Και προσωπικά, όπως λέει, η δράση παγκόσμια, έτσι. Αυτή η ενοποίηση έχει γίνει στο εξωτερικό με τον ίδιο τρόπο, με τη συμμετοχή στα αυτοδιοικητικά σχήματα. Εκεί πραγματικά είχαμε και τον πράσινο δήμαρχο στην Κοζάνη, τον Λευτέρη Τενιανίδη, είχαμε πάρα πολλούς περιφερειακούς συμβούλους σε διάφορες περιφέρειες, στην Πάτρα, στη Θεσσαλονίκη. Τώρα στην Αθήνα έχουμε τον αντιδήμαρχο περιβάλλοντος, τον Νίκο τον Χρυσόγελο. Αλλά αυτές οι δυνάμεις σιγά σιγά οριμάζουν στην αυτοδιοίκηση και μετά στην κεντρική κυβέρνηση. Ναι, ναι. Είχαμε δυνατότητα να συμμετέχουμε και με το σχήμα των Οικολόγων Πράσινων στην κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ, που πολλά πράγματα εκεί συγκρουστήκαμε, διότι είχαμε τα θέματα, παράδειγμα, των εξορίξεων, έτσι, στα οποία είναι κάθετα ενάντια βέβαια κάθε πράσινο κόμμα, γιατί συζητάμε για την αλλαγή την κλιματική, έτσι, το τεράστιο αυτό πρόβλημα που το πληρώνει η φτωχή. Έτσι. Το είδαμε τώρα με την τραγική κατάσταση που επικρατεί και συνεχίζει να είναι στην
πιο παραγωγική περιοχή της χώρας, στην Θεσσαλία, αλλά και την μεγάλη τεράστια καταστροφή που έγινε στον Εύρο. Για μας που είμαστε δασολόγοι, περιβαλλοντολόγοι κτλ., ήταν η μεγαλύτερη καταστροφή που έχει διανοηθεί άνθρωπος και ήταν και η μεγαλύτερη πυρκαγιά στα τελευταία 20 χρόνια που παρακολουθείτε αυτό από τον Κοπέρνικο στην σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Αυτού του τύπου καταστροφές βέβαια δεν πλήττουν τόσο και άμεσα τον πολίτη, ας πούμε, που μένει στην Αθήνα, γιατί ο Εύρος είναι πάρα πολύ μακριά. Έτσι, και που μπορεί να μην πάει και ποτέ. Θυμηθήκανε λοιπόν, και το είδα και στις προηγούμενες αυτοδιοικητικές εκλογές, το θέμα της ερημοποίησης Πέθρου, ας πούμε. Και κάτσαμε και λέγανε όλοι τι θα κάνουν και θα κάνουν. Καμία πολιτική δεν έχει ασκηθεί για αυτό το πράγμα. Ενώ εμείς παγίως λέγαμε για την αποκέντρωση, την περιφερειοποίηση κτλ. Είναι δηλαδή δομημένες οι πολιτικές, οικονομικές πολιτικές, οι πράσινες πολιτικές που βοηθάνε και με την Πράσινη Συμφωνία να βοηθηθεί η αυτοδιοίκηση, να βοηθηθεί η τοπική η παραγωγή κτλ. Σε πάρα πολλά πράγματα βλέπετε έχουμε βρεθεί προ-20ετίας και όλα για τις βιολογικές καλλιέργειες, τα πιστοποιημένα τρόφιμα κτλ. Έχουμε βρεθεί μπροστά και είμαστε μπροστά, ας πούμε, ιδεολογικά και βλέπουμε και μέσα από τις επιστημονικές μελέτες, όπως λέει και η Γκρέτα, ακούστε την επιστήμη, έχουμε βρεθεί πολύ μπροστά από τα πράγματα, αλλά είναι αλήθεια ότι δομικά δεν είναι τόσο εύκολο να διεκδικήσει κανείς ένα κεντρικό πολιτικό πόστο και να παίξει αυτό το ρόλο, και αυτό συμβαίνει σε όλο τον Ευρωπαϊκό Νότο. Αυτό λοιπόν προσπαθούμε τώρα να κάνουμε, να ενοποιήσουμε αυτές τις δυνάμεις, να δώσουμε θάρρος, αυτό είναι το μεγάλο διακύβευμα αυτή τη στιγμή, να μην τρομάζει ο κόσμος, να πάει στο σπίτι του, να ψηφίσει τους ακραίους, αλλά να σκεφτεί με θάρρος, να βγει μπροστά και να έχουμε ένα πραγματικό όραμα. Το όραμα αυτό είναι για τον κάθε πολίτη, είναι για τις μικρές τοπικές κοινότητες, για τις γειτονίες, για τους αδύναμους, για τους φτωχούς. Παράδειγμα τώρα είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα που θέλουμε να θίξουμε και θα είναι επικεφαλίδα στην προεκλογική μας εκστρατεία, είναι το θέμα του σιδηρόδρομου, παράδειγμα. Είχε καταντήσει μέσω μεταφοράς β' κατηγορίας για τους φτωχούς, τους άνεργους, τους φοιτητές κτλ. Στην Ευρώπη και στην Πράσινη Συμφωνία είναι στρατηγικός στόχος να ενοποιηθούν όλοι οι σιδηρόδρομοι και να καταργηθεί ουσιαστικά το αεροπλάνο και τη αυτοκίνηση. Έτσι, σιγά σιγά. Γιατί αυτά έχουν τεράστιο αποτύπωμα περιβαλλοντικό. Λοιπόν, εμείς λοιπόν τι κάναμε, το απαξιώσαμε τελείως. Δεν δώσαμε καμία σημασία σε αυτό. Σε αντίστοιχο λοιπόν, σε αντίστοιχο ας πούμε έτσι κατεύθυνση πολιτική, είναι και τα θέματα της αγροτικής οικονομίας. Χάρηκα που είδα τους αγρότες στα Γιάννενα να διεκδικούν να ολοκληρωθούν τα διαχειριστικά σχέδια βόσκησης. Γιατί κάποιοι μεγαλοκτηνοτρόφοι και σε ευρωπαϊκό επίπεδο παίρνουν όλες τις επιδοτήσεις και τελικά με την Πράσινη Συμφωνία φορτώνονται οι αγρότες όλα τα κόστη. Βέβαια τα κόστη είναι λόγω της Ουκρανίας, λόγω του πολέμου. Αλλά ποιες είναι εκείνες οι δυνάμεις που μιλάνε για ειρήνη? Σχεδόν καμία. Ναι. Λένε για το Παλαιστινιακό, παράδειγμα, που είναι ένα τεράστιο ζήτημα έτσι, για τη γενοκτονία αυτή, να γίνει το Παλαιστινιακό κράτος και βέβαια να γίνει, αλλά πρέπει να γίνει και παύση του πυρός. Αυτό το πράγμα είναι αδιανόητο. Όμως ο τρόμος, οι μεγάλες δυνάμεις, οι οπλικές κτλ., κατακρεουργούν τον πλανήτη, τα κάνουν όλα αυτά για τα πετρέλαια. Βλέπουμε να εκτινάσονται οι τιμές. Θυμάστε στον κορονοϊό, είχαν βυθιστεί οι τιμές και λέγαμε τι ωραία, δεν θα γίνουν πουθενά εξορίξεις. Βλέπετε λοιπόν ότι το παγκόσμιο σύστημα είναι φτιαγμένο για να κατασπαράξει και τους ανθρώπους και τη γη, και εμείς πρέπει να σταθούμε ενάντια σε αυτό, και δυστυχώς η αριστερά δεν δίνει λύσεις που είναι κάνει ας πούμε περισσότερο μάχη αναχωμάτων αντί να προτείνει ένα μελλοντικό σχέδιο βιώσιμο, έτσι, τεχνολογικό κτλ. Η εκλογική στρατηγική σας ενώπιση των ευρωεκλογών είναι αυτόνομη? Αυτό βλέπετε μόνο αυτόνομη κάθοδο ή συζητήσεις? Για παράδειγμα, ο Κόσμος, νομίζω λέγεται, το κόμμα που ανακοίνωσε ο κύριος Κόκαλης. Αυτό υπάρχουν διαβλή επικοινωνίας? Αυτό που θέλουμε να κάνουμε είναι ένα ενιαίο, ανεξάρτητο πράσινο πόλο. Και αυτό, όπως σας είπα και με το πράσινο μόβ, είχε γίνει στις προηγούμενες εθνικές εκλογές, αν θυμάστε. Προσπαθούμε να φτιάξουμε έναν αυτόνομο πράσινο πόλο, ο οποίος να συμπεριλάβει όλα τα μέρη. Άρα λοιπόν, ο πρώτος στόχος των πράσινων οικολογίων αυτού του καινούργιου κόμματος είναι να ανοίξει και να προσκαλέσει σε διαβούλευση και διαπραγμάτευση και συζήτηση όλους τους άλλους χώρους, και όχι μόνο τον κόσμο του κ. Κόκαλη, αλλά και άλλες δυνάμεις που έχουν αυτό
αυτοδιοικητικές παράδειγμα παρατάξεις, πρόσωπα τα οποία έχουν κάποιο σοβαρό αποτύπωμα στην ελληνική πολιτική σκηνή ή στον επιστημονικό κόσμο κτλ. Να θυμηθούμε δε ότι και παλαιότερα όταν είχαμε τους ευρωβουλευτές είχαμε μια συμμαχία ανθρώπων που είχαν μεγάλο αντίκρισμα, όπως ο Νάνος Βαλαωρίτης παράδειγμα, έτσι, οι οποίοι μας υποστήριξαν, πίστεψαν στις ιδέες μας και βοήθησαν έτσι ώστε να ανοιχθούμε και να ακουστούμε στην κοινωνία. Αυτός ο πράσινος πόλος λοιπόν περιλαμβάνει όλους. Δεν υπάρχουν αποκλεισμοί. Φυσικά όσοι είναι οικοφασίστες, ας πούμε, δεν θα συζητήσουμε μαζί τους, γιατί υπάρχουν και τέτοιοι, έτσι. Άλλωστε το πράσινο περιτύλιγμα είναι ένα ωραίο στραφτερό περιτύλιγμα και βλέπουμε πολλούς πολιτικούς χώρους να λένε και να προσπαθούν να διεμβολήσουν ειδικά το λεξιλόγιο, να χρησιμοποιούν λεξιλόγιο. Παράδειγμα, διάβασα τις προάλλες ότι θα δημιουργηθεί ένας ψηφιακός στρατός, ο οποίος θα είναι ένα οικοσύστημα όπλων. Δηλαδή, χρησιμοποιούν ακόμα και λέξεις οι οποίες προσπαθούν να τα βασικά, δηλαδή, πρόβλημα να θολώσουν το τοπίο. Θέλουμε λοιπόν να έχουμε μια πράσινη φωνή, ανεξάρτητη, η οποία να μπει στην Ευρωβουλή με ένα βουλευτή τουλάχιστον και αυτό να μας δώσει τη δυνατότητα να δημιουργήσουμε πάλι τους πυρήνες εκείνους στις τοπικές, στις περιφέρειες και στις τοπικές πολιτικές παρατάξεις κτλ. Τόσο ώστε να έχουμε μια καλύτερη αντιπροσώπευση και βέβαια να έχουμε και ένα αποτύπωμα. Γιατί χρειάζονται αυτή η πράσινη φωνή, γιατί είναι μια θετική φωνή, είναι μια φωνή αισιοδοξίας. Έτσι. Και αυτό το έχουμε δείξει και σε ατομικό επίπεδο, σε αγώνες που κάνουμε. Είμαστε γνωστοί σε τοπικά, ειδικά στην επαρχία. Και νομίζω ότι αυτή η πολυδιάσπαση δεν βοήθησε. Δηλαδή, ο καθένας να κάνει το δικό του αγώνα μόνο και να μην υπάρχει μια κεντρική, ας πούμε, στην πολιτική σκηνή, μια κεντρική, ένα ειδικό βάρος, ας το πούμε έτσι, μια παρέμβαση στην κεντρική πολιτική σκηνή που είναι απαραίτητο για να προχωρήσουν αυτές οι πολιτικές. Λοιπόν, θα έχουμε τη δυνατότητα να τα ξαναπούμε αναλυτικότερα και με διάφορες αφορμές που προκύπτουν και το επόμενο διάστημα, το προεκλογικό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Τσακίρη. Και εγώ ευχαριστώ.